Λέει η κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει με το παρόν νομοσχέδιο υπαρκτά προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το ζήτημα είναι σε ποια κατεύθυνση τα αντιμετωπίζει. Και η κατεύθυνση είναι απογείωση της επιχειρηματικής λειτουργίας και ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Θα μπορούσε βέβαια να έχει και τίτλο «Απογείωση των πληρωμών των ασθενών με μέτρα τιμοκαταλόγου κυριολεκτικά της ζωής και των αναγκών των εργαζομένων του λαού μας». Και αυτά που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο έρχονται να προσθεθούν στο έσχος με τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Προφανώς και το νομοσχέδιο είναι ένα ακόμα βήμα στην πολιτική σας που οδηγεί στη μεγαλύτερη προσαρμογή των δημόσιων νοσοκομείων σε αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες που θα πωλούν κυριολεκτικά υπηρεσίες σε ασφαλιστικά ταμεία και στους ασθενείς. Δηλαδή προσθέτεται και άλλους κρίκους στην αλυσίδα της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας που παρέδωσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλα. Και το λέμε αυτό γιατί η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού μας στην υγεία και επιχειρηματική λειτουργία που κανένα από τα άλλα κόμματα που σας κάνει κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητεί, αυτές είναι έννοιες ασυμβίβαστες. Και επιβεβαιώνεται και στο κομμάτι της πρόληψης, γιατί όντως οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, για τον καρκίνο του τραχύλου και μια σειρά άλλα είναι κρίσιμο ζήτημα. Όμως η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει τι θα γίνει στην περίπτωση που σε μια γυναίκα, σε μια μαστογραφία υπάρχει κάποιο έβριμα. Πού θα απευθυνθεί? Είτε θα περιμένει μήνες για να κλείσει το αντίστοιχο ραντεβού στις τραγικά υποστελεχωμένες μονάδες των δημόσιων νοσοκομείων, είτε θα αναγκαστεί να χρυσοπληρώσει τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος εμπορεύεται αυτές τις μεγάλες ανάγκες. Η πρόληψη όμως είναι και κάτι ευρύτερο. Απαιτεί δηλαδή ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν δίκτυο υγείας, δημόσιας και δωρεάν υγείας, με επίκεντρο την πρόληψη που σημαίνει κέντρα υγείας, με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Και αλήθεια, πώς ακριβώς θα ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη τα υποστελεχωμένα κέντρα υγείας? Γιατί για μας το μέτρο σύγκρισης δεν είναι ποια κυβέρνηση άφησε περισσότερο ή λιγότερο υποστελεχωμένο το δημόσιο σύστημα υγείας, τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Κριτήριο για μας είναι ποιες είναι οι σύγχρονες ανάγκες. Κέντρο υγείας Αγίων Αναργύρων, που καλύπτει τις ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 253.000 κατοίκων. Στο τέλος του 24 θα μείνει με το 60% του υγειονομικού προσωπικού. Καλά, κέντρο υγείας Χαϊδαρίου δεν το συζητάμε, φαίνεται ότι πάει για κλείσιμο. Κέντρο υγείας Εγάλεο δεν έχει γυναικολόγο, δεν έχει ενδοκρινολόγο, τώρα δεν έχει καθαρίστριες. Και μπορεί να είναι όλα αυτά ενεργειακά αναβαθμισμένα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα είναι τραγικά υποστελεχωμένα. Και στο ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης υπάρχει και το εξής θέμα. Εμείς ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο για τα ποσά και πού κατευθύνονται, που τα άλλα κόμματα σας κάνουν κριτική για τη διαπραγμάτευση, αλλά και για τα προαπαιτούμενα που έχει το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή τα νέα αντιλαϊκά μέτρα. Τελικά όλα τα παραπάνω, τα οποία τα έχουμε αναδείξει και με ερωτήσεις του ΚΚΕ συνολικά για τα κέντρα υγείας, και δεν έχουν απαντηθεί, όλα αυτά είναι παράγωγα της πολιτικής σας που λογαριάζεται με το κριτήριο του κόστους ωφέλους την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση και στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και στα κέντρα υγείας. Και βέβαια όλα αυτά κινούνται στις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέτε, κύριοι της κυβέρνησης, ότι αυτά που υλοποιούνται ισχύουν σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι όμως τα αποτελέσματα? Ορισμένα στοιχεία. Γαλλία. Από το 2013 μέχρι το 2020 κλείσαν 78 δημόσια νοσοκομεία. Μειώθηκαν 27.000 νοσοκομιακές κλίνες. Γερμανία. 2021 σε σχέση με το 2020 είχαν μείωση 6.400 μεθ. Ένας νοσηλευτής είναι για 35 ασθενείς. 20% των κέντρων υγείας έχουν αγοραστεί από ιδιώτες. Δανία,
2021-2022. Μείωση του νοσηλευτικού προσωπικού 5,7%. Αναμένουν για να κάνουν τις διαγνωστικές εξετάσεις ακόμα και 5 μήνες. Και αυτά στη Δανία. Αυτά υλοποιούνται και από φιλελεύθερες και από σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις και από ακροδεξιές κυβερνήσεις. Και τα λέμε γιατί ακριβώς στηρίζονται στα ίδια σαθρά υλικά, είναι ακριβώς τα υλικά της υγείας εμπορεύματος, της όλης εμπορευματοποίησης της υγείας. Και κοιτάξτε, υπάρχει και ένα κομμάτι του νομοσχεδίου που αφορά στους εργαζόμενους του ΕΟΔΗ. Μιλάμε για 1.000 συμβασιούχους που επί της ουσίας με τις συγκεκριμένες διατάξεις διαιωνίζεται για ακόμα μία φορά τον άθλιο εκβιασμό και την αβεβαιότητα με τρίμηνες παρατάσεις και αφορά ιδιαίτερα το σοβαρό ζήτημα της ένταξης των εργαζομένων των κινητών ομάδων υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που οι εργαζόμενοι παραμένουν σε απόλυτο σκοτάδι. Κανείς δεν γνωρίζει με τι όρους θα υλοποιηθεί, με τι αντικείμενο, πότε θα γίνει η αντίστοιχη εκπαίδευση των εργαζομένων κτλ. Για να μην συζητήσουμε για την αβεβαιότητα των εργαζομένων που απασχολούνται στο πρόγραμμα Φίλος που υλοποιεί ο ΕΟΔΗ στον κρίσιμο τομέα της υγειονομικής περίθαλψης των προσφύγων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, για να ολοκληρώνω, ότι η κυβέρνηση έχει χάσει πραγματικά την ψυχραιμία της, γιατί έχει στριμωχτεί από τις κινητοποίησεις του εργατικού λαϊκού κινήματος των υγειονομικών, οι οποίοι διεκδικούν σταθερά αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια υγεία, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων, κατάργηση όλων των πληρωμών και συμμετοχών των ασθενών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατάργηση των επιπληρωμή απογευματινών ιατρίων. Και εμείς αυτό το δρόμο ως ΚΚΕ συνεχίζουμε, γιατί ακριβώς υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων του λαού στην υγεία, που θα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, που βέβαια απαιτεί ριζική ανατροπή στην οικονομία και στην κοινωνία απελευθερωμένη από τα καπιταλιστικά δεσμά, γιατί ακριβώς σε αυτή την κοινωνία είναι που στη ζωή δεν θα μπαίνει τιμοκατάλογος.